Ποιες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες λοιπόν, κύριε Καναφανόπουλε? Αν υπάρχουν χρήματα. Κοιτάξτε, το βασικό ζήτημα και αυτό που μας διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι εμείς δεν πιστεύουμε ότι είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα. Αυτό είναι ψευδεπίγραφο. Δεν είναι οι εργαζόμενοι στην ίδια βάρκα με τους εργοδότες. Άρα λοιπόν τα μέτρα δεν πρέπει να είναι οριζόντια, αλλά πρέπει να είναι προσδιορισμένα κοινωνικο-οικονομικά. Και από αυτή την άποψη είναι ποιος θα στηριχθεί από αυτή την κρίση και ποιος θα πρέπει να πληρώσει. Εμείς δεν πρέπει να στηριχθούν οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι και να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο. Τα άλλα κόμματα τι λένε? Ότι πρέπει να στηριχθούν οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και να πληρώσει ο λαός. Σε αυτή εμείς τη λογική αν είναι κλειστό για παράδειγμα το ξενοδοχείο, επειδή στάμε για τον τουρισμό. Μια και πάμε λοιπόν για τον τουρισμό. Καταρχάς, πολύ εύκολα η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας βγήκε έξω από τις ράγες. Και δεν είναι ο κορονοϊός. Προεόρτη είχαμε την Thomas Cook το Σεπτέμβρη. Άρα λοιπόν βλέπουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που θεωρείται ως ατμομηχανή της οικονομίας είναι πάρα πολύ ευμετάβλητη δραστηριότητα. Και εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Ένα. Δεύτερον, αυτή η ατμομηχανή λοιπόν της οικονομίας όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε μια τεράστια ανάπτυξη. Ποιοι δεν βίωσαν συνθήκες ανάπτυξης? Οι εργαζόμενοι. 16 διαφορετικές εργασιακές σχέσεις. Εντατικοποίηση εργασίας, ελαστικοποίηση, ρατσισμός και βεβαίως δεν βίωσε αυτή την ανάπτυξη και ο ελληνικός λαός που δεν μπορούσε να κάνει διακοπές. Γιατί ήταν πανάκριβο, είναι ένα πανάκριβο σπόρο. Άρα λοιπόν στις σημερινές συνθήκες τι λένε? Να στηριχτούν οι επιχειρήσεις και εργασίες. Και προσέξτε, η τροπολογία την οποία έφερε ο κύριος Βρούτσης, τι επιδοτεί? Επιδοτεί επί της ουσίας την επιτάχυνση της μερικής απασχόλησης. Ένα. Δεύτερον, τη μείωση των αποδοχών των εργαζόμενων τουλάχιστον κατά 20%. Και το τρίτο στοιχείο το οποίο κάνει είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζόμενων στα εποχιακά ξενοδοχεία, δηλαδή περίπου 40.000 στις υπολογίσεις ο ίδιος ο κ. Βρούτσης, δεν θα πάρουν τα δεκάρα τσακιστή. Γιατί δεν τους καλύπτει ο νόμος. Ας τον αλλάξει τον νόμο. Και από τους υπόλοιπους. Δεν έχουν κανένα καθεστώς προστασίας. Ακριβώς. Και οι υπόλοιποι 80.000 που κάτι θα πάρουν, τι είναι αυτά, 534 ευρώ για 4 μήνες. Αυτό θα είναι το ετήσιο εισόδημα, δηλαδή 2.000. Και την ίδια στιγμή, επειδή μιλάμε για κρίση, στο Υπουργείο Ανάπτυξης υπάρχουν στη σελίδα του 8 μεγάλα επενδυτικά σχέδια τα οποία τρέχουν αυτό το διάστημα στον τομέα του τουρισμού ύψους 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά τα δισεκατομμύρια από ποιον τρέχουν, από ποιες πελάτες βγαίνουν? Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, αν γυρίσουμε στο αρχικό ερώτημα για το Ταμείο Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια να στηριχθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι πολυεθνικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν 2,5 περίπου 3 στις δικές τους επιχειρήσεις. Η Κίνα δίνει περίπου 1 δισεκατομμύριο στις δικές της. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχα ποσά προσπάθει για να σώσει τους δικούς επιχειρηματικούς ομίλους σε φοβερό ανταγωνισμό. Ποιοι θα πληρώσουν αυτά τα χρήματα τώρα? Μα θα τα πληρώσει οι λαοί. Τι σας λέει ουσιαστικά, κύριε Λοβέρδο? Γιατί επί της ουσίας δεν θα πέσουν από τον ουρανό αυτά τα χρήματα. Είτε λοιπόν μέσα από την αύξηση της φορολογίας, είτε μέσα από τον πανευρωπαϊκό φόρο, ο οποίος μετακυλίεται στους λαούς συνολικά της Ευρώπης, θα πληρώσουν τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων. Και το τρίτο, ότι όλα αυτά τα μέτρα θα συνοδευτούν με ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων. Που το πακέτο αυτό των μεταρρυθμίσεων θα σημαίνει μεγαλύτερη ελαστικοποίηση στην αγορά εργασίας, θα σημαίνει μεγαλύτερες ιδιωτικοποιήσεις και επιτάχυνση των αναδιαρθρώσεων και εμπορευματοποίηση μια σειρά τομέων όπως της υγείας. Κύριε Καραθανασόπουλε, αυτό ναι, που σας λέω, κύριε, να τις αφήσουν να κλείσουν τις επιχειρήσεις. Προσέξτε, με αυτή τη λογική, εδώ και μία τουλάχιστον δεκαετία, έχει ματώσει και οι εργαζόμενοι και οι αυταπασχολούμενοι και οι επαγγελματίες. Για να βγει η Ελλάδα από την κρίση, για να σωθούν οι επιχειρήσεις, μεσολάβησε ένα διάστημα περίπου 1,5-2 χρόνων αναμικής ανάκαμψης που και τότε ο λαός πλήρωνε, τεράστια φορολογία. Κανένας μνημονιακός νόμος που χτύπαγε τα δικαιώματα στην εργασία δεν αποκαταστάθηκε, άρα είναι μόνιμα αυτά τα πλήρωματα. Και τώρα ερχόμαστε στην εμφάνιση μιας νέας κρίσης και λέμε πάλι από τον ελληνικό λαό να ξαναπληρώσει. Για να σωθεί η επιχειρήση και ένα σύστημα το οποίο έχει αναδείξει σε όλο του το μεγαλείο την πόχα την οποία αναδεικνύει. Και μάλιστα στη Μητρόπολη του, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάνω από 100.000 νεκρούς καταραίοντας το σύστημα υγείας. Βία, τρομοκρατία, δολοφονίες. Ρατσισμός και άνεργοι
37 εκατομμύρια μέσα σε 9 εβδομάδες. Δηλαδή, θέλετε να κλείσουν οι επιχειρήσεις. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι δεν μπορεί ακριβώς να ματώνει ο ελληνικός λαός όταν οι επιχειρήσεις έχουν χρέη για να τις βγάζει από την κρίση και ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις έχουν κέρδη. Μάλιστα. Τα κέρδη αυτά να πήγαν στις τσέπες των λίγων και να ματώνει πάλι ο ελληνικός λαός. Άρα λοιπόν από αυτή την άποψη, την κόντρα την οποία πρέπει να κάνουμε είναι ακριβώς με αυτό το φαύλο κύκλο. Πρέπει λοιπόν να συγκρουστούν οι εργαζόμενοι με τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων, οι οποίοι ακριβώς είναι αυτοί που αυτά τα συμφέροντα που οδηγούν στο να θυσιάζουν τις ανάγκες τους εργαζόμενους, στο βωμό της κερδοφορίας, να συγκρουστούν συνολικά με αυτό το σύστημα που αναπαράγει φτώχεια και εξαθλίωση και ταυτόχρονα μέσα από αυτή τη διαδικασία να διεκδικήσουν σήμερα προστασία του βιωτικού τους επίπεδου, προστασία των δικαιωμάτων τους. Από ποια, από αυτή λοιπόν τον οδοστρωτήρα που τους τσακίζει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννακοπούλου, τον κύριο Καραθανασόπουλο και τον κύριο Λοβέρδα.